Я со всеми ранипуликали меро, после пете эпителу спира, тус псевдовульвузму плеонит, вен ме эфире и сингекремени политрия, по их акане парангиле, ксеха сына кане парангиле, але втихосе на салуш, ну что ж, по эхе юрика фармака, парингили кипролове на мефере, три куматья, αυτό το πουλάει από 6 ευρώ το καθένα, δηλαδή ένα ψευδοβουλβό 6 ευρώ να ξέρετε. Πιο φτηνά από πέρυσι. Πέρυσι ήταν 8 ή 9 ευρώ, δεν θυμάμαι. Όλοι οι ψευδοβουλβοί είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά να μου πείτε, ορχιδέες είναι, δεν είναι τουλίπα. Για ορχιδέα είναι πολύ καλά και είναι σπάνια περίπτωση. Ας πούμε, από την Ισπανία με ζητούν να τους στείλω, γιατί δεν έχουν, δεν πουλάνε σε αυτούς. Βλέπετε παντού, κοίταξα όλα και παντού είναι πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Κοιτάξτε πόσο ζουηρή ψευδοβουλβή, πόσο χοντρούτσικη έτσι ας πούμε. Και παντού έχει βλαστάρια καινούρια. Άμα κάθονται πολύ καιρό σε φως και σε ζέστη, βγάζουν όχι αμφοφόρος τέλεχος, βγάζουν ψευδοβουλβό καινούριο, αλλά και αυτό δεν μας χαλάει, θα αναπτυχθεί και το χρόνο θα ανθίσει. Επίσης, εγώ πήρα τέτοιες μπιγόνιες, είναι αυτές που κρεμοκλαδές, που είναι πάρα πολύ ωραίες. Δυστυχώς είναι όσο γράφει, δηλαδή δύο, γιατί πολλές φορές τυχαίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορείς να βρεις και τρεις και λίγο παραπάνω. Αλλά αυτή τη φορά όσο γράφουν τόσο και είναι. Πώς φυτεύω με μπιγόνια? Πάρα πολύ απλά. Απλά δεν βάζουμε πολύ χαμηλά, δεν τη σκεπάζουμε με χώμα, ίσα ίσα να καλυφθεί αυτό εδώ το σημείο και δεν ρίχνουμε νερό μέσα σε αυτό εδώ το βουλβό. Δηλαδή να μην πέφτει νερό εδώ μέσα γιατί σαπίζει πολύ εύκολα. Και τώρα θα την ποτίσω και θα αφήσω σε ένα δροσερό σημείο, όχι σε κρύο, ας την πίσω βεράντα που είναι πάντα πάνω από συν 10. Και επίσης σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Α, ξέχασα να σας πω ότι με χάρισε και ο άνθρωπος αυτήν εδώ την κάνα, την τροπική. Εμένα πρέπει να με χάλασε η κάνα όπως είπα, αλλά τώρα θα τη φυτέψω και είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ φαίνεται. Και πολύ ωραία μέρα γιατί και εγώ συμμετάσχω σε ένα διαγωνισμό. Η κοπέλα από το Βέλγιο έστειλε σήμερα αυτό το γράμμα με σπόρους από αντένιουμ και κάποια τροπικά φυτά. Θα πάω τώρα να φτιάξω το θερμοκοπιάκι. Θα σας δείξω πώς και τι θα γίνει μετά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σας πω για σήμερα και τώρα θα φυτεύω αυτά που πρέπει να φυτέψω. Το πλεόνι έχω δείξει πώς φυτεύεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω να σας δείξω κάτι και εδώ γράφει ότι 5 πόντους βάθος, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπιγόνια σαπίζει, δεν θέλει τόσο βαθιά. Και εδώ γενικά γράφουν 10 πόντους κάτω. Αυτό είναι μέγα λάθος, δεν είναι τουλίπα. Είναι ορχιδέα και φυτεύεται όπως σας έδειξα. Αυτό ήθελα να σας πω και να σας δείξω. Ευχαριστώ πολύ. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γράφτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω ευχαρίστως.